Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου καθημερινά βρίσκουμε λύσεις, αλλά δίνουμε και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας είναι ο Νίκος Οκαλάκος, τέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΑΕΠ και η Μάρια Μιαθενίτη, φοροτεχνικός μας. Θα συνδεθούμε και μέσω Skype σε λίγα λεπτά μαζί με τον εργατολόγο, τον Γιάννη τον Καρούζο. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 2 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, θα λάβουν τις συντάξεις Ιουλίου οι δικαιούχοι από το ΙΚΑ, τις τράπεζες και ο ΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9, ενώ την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, αυτή των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 2, 4, 6, 8 και 0. Τώρα, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, θα καταβληθεί η σύνταξη για ΟΑΕ και ΟΓΑ, ΕΤΑ, καθώς και τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, συντάξεις δημοσίου ΝΑΤ, ΤΑΠ, ΜΜΕ, ΔΕΗ. Τέλος, 5η 2 Ιουλίου, πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις. Σε παράταση προσανατολίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών μέτρων, η προθεσμία για την οποία λήγει στο τέλος του μήνα. Το πλέον πιθανό σενάριο είναι η παράταση να είναι 3 μηνών, δηλαδή έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Δεν αποκλείεται πάντως η παράταση που θα δοθεί να είναι για 1 μήνα, έως δηλαδή τέλος Ιουλίου. Και να αλλάξουμε θέμα, οι πρώην δικαιούχοι του ΕΚΑΣ απαλλάσσονται πλήρως της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος μας ενημερώνει. Δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Χάσανε το ΕΚΑΣ σε χρήμα. Διατηρήθηκε και σωστά και από την προηγούμενη κυβέρνηση για κάποιο χρόνο, αλλά και από τη σημερινή, με το νόμο 4655 του 20, πρόσφατος νόμος, το άρθρο 2, που λέει ότι όλο το χρόνο μεταβατικά μέχρι το Δεκέμβριο του 20, όλοι οι πρώην δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, με το νόμο 4655 του 20, απαλλάσσονται πλήρως της φαρμακευτικής δαπάνης. Απαλλάσσονται πλήρως από 1η-1η του 20 έως 31-12 του 20. Θα πιέσουμε να δοθεί και άλλη παράταση και τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι αυτό, δεν είναι καλό αν συμβαίνει στον κύριο Ηλία, διότι δεν δικαιολογείται επίσης υπηρεσίες να αγνοούν τον νόμο που απαλλάσσει, επαναλαμβάνω, όλους τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ που χάσανε το ΕΚΑΣ σε ευρώ, τους απαλλάσσει πλήρως από τη φαρμακευτική δαπάνη για όλο το 20. Και πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την συνάδελφο Ελπίδα Πουρναρά να δούμε τι λέει το Bloomberg για τη διαχείριση του κορονοϊού από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς να δούμε βεβαίως και την εικόνα των αγορών. Καλησπέρα, Ελπίδα. Καλησπέρα, Σοφία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η επιτυχής διαχείριση του κορονοϊού από την ελληνική κυβέρνηση δείχνει να ανταμείβεται με την επανακίνηση της οικονομίας να στοχεύει στον περιορισμό του πλήγματος του ΑΕΠ. Η αίσθηση της Ελλάδας ότι είναι στον πάτο της Ευρωζώνης έχει σχεδόν εξαφανιστεί και ο σκεπτικισμός αρχίζει να εξαφανίζεται, συμπληρώνει ο αρθρογράφος. Τώρα, αναφορικά με τις διεθνείς αγορές και πιο συγκεκριμένα τις ευρωαγορές, αναδικά συνεχίζουν τη συνεδρία σήμερα Τετάρτη με το γερμανικό δίκτυο DAX αλλά και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέχρι πριν από λίγη ώρα να ενισχύονται στο 0,7%. Το γαλλικό δίκτυο CAC 40 να κερδίζει επίσης τις 5.025 μονάδες, ενώ στον Ευρωπαϊκό Νότο ο δίκτυο της Ισπανίας και του Μιλάνου να βρίσκονται σε ποσοστό 0,7% και 0,6% αντίστοιχα. Στην Αθήνα, ο γενικός δίκτυο μέχρι πριν από λίγη ώρα σημείωνε απώλεια στις τάξεις του 0,17% στις 674 μονάδες. Ελπίδα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Νίκος Καλάκος, τέος Γενικός Διευθυντής, είναι κοντά μας του ΕΤΕΑΕΠ. Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα και εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάρα Μεθενίτη είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Μάρα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είστε όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα. Στο 901-901, 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Θα δούμε τι γίνεται και σε φορολογικές ειδήσεις, πολλές ερωτήσεις σας και τι πρέπει να κάνουμε, όπως θα δούμε τι γίνεται. Παράλληλη ασφάλιση, συντάξεις, καθυστερήσεις, ψηφιακή σύνταξη. Πριν πάμε σε όλα αυτά, να καλησπερίσουμε. Έχουμε συνδεθεί μέσω Skype μαζί με τον εργατολόγο μας, τον Γιάννη τον Καρούζο. Καλησπέρα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας, εδώ για να βρούμε λύσεις. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ και τους φίλους εκεί, τον αγαπητό τον Νίκο, τον κύριο Καλάκο. Καλησπέρα, Γιάννη.
Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στο θέμα των συντάξεων, αλλά αυτό που καίει αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με τους εργαζομένους. Ξεκινήσαμε λοιπόν να βλέπουμε και να έχει μπει ο όρος συνεργασία στη ζωή μας. Πάμε να δούμε, γιατί υπάρχουν και κάποιες παγίδες, όπως και δυσκολίες των επιχειρήσεων να ενταχθούν σε αυτό το νέο μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα συνεργασία έχει δύο μεγάλες αστοχίες. Πίστευαν κάποιες επιχειρήσεις ότι μπορούσαν να το ξεκινήσουν από 1η του μήνα, ενώ ουσιαστικά ξεκινάει κάποιος το πρόγραμμα από 15 του μήνα. Άρα να το γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ότι 15 του μήνα ξεκινάει το πρόγραμμα και μάλιστα με εργαζόμενους οι οποίοι είχαν προσληφθεί στις 35 και εφόσον δούλευαν με πλήρες καθεστώς απασχόλησης. Άρα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί ένας εργαζόμενος που είναι με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση, αν 35 δεν είχε πλήρες ωράριο εργασίας. Πολύ βασικό αυτό, Σοφία. Το δεύτερο είναι ότι σε μια επιχείρηση δεν είναι επιτρεπτό, είναι καταχρηστικό να εφαρμόζεται το σύστημα τη συνεργασία και ταυτόχρονα για κάποιους άλλους εργοδότες να εφαρμόζει σύστημα εκπεριτροπής απασχόληση. Αυτό τα δικαστήρια θα το θεωρήσουν καταχρηστικό ως διευθυντικό δικαίωμα και ο εργαζόμενος θα πρέπει να το γνωρίζει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας συνάδελφός του στην ίδια επιχείρηση να έχει ένα διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και ίσως και χειρότερο όπως είναι αυτό της εκπεριτροπής με αυτό της συνεργασίας. Το τρίτο, τέταρτο, ποιο είναι από αυτά που λέμε, είναι ότι σαν παγίδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος τα σκούρα σημεία του προγράμματος, όπως μπορούν οι εργοδότες, οι κακοί εργοδότες να το εφαρμόσουν, είναι να μπει κάποιος στο συνεργασία, να εμφανίζεται ότι είναι στο συνεργασία, όμως να πηγαίνει να δουλεύει παραπάνω ώρες, έστω και αν δεν είναι στο κανονικό ωράριο του 50% του χρόνου απασχόληση. Mm-hmm. Δηλαδή, να ξέρει δηλαδή ο εργαζόμενος ότι όταν μπει στο πρόγραμμα συνεργασία θα δουλεύει μόνο για τις ώρες που δηλώνεται στο πρόγραμμα συνεργασία. Δεν είναι υποχρεωμένος να δουλεύεται για οποιαδήποτε άλλη ώρα. Τέλος, θέλω να σας πω ότι όταν μπει κάποιος στο πρόγραμμα συνεργασία, δεν μπορεί βγάζοντάς τον εργοδότης να τον εντάξει σε ένα άλλο σύστημα εκπεριτροπής, γιατί επαναλαμβάνω, η επιλογή ενός από τα δύο συστήματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να γίνει από την αρχή του μήνα και από την αρχή εφαρμογής του συστήματος. Δεν είναι ότι βολεύει τον εργοδότη να τον κάνει έτσι. Βολεύει τον εργοδότη, αλλά πρέπει να συνδυάζεται αυτό το βόλεμα του εργοδότη και με τις ανάγκες και τις οικογενειακές και τον προγραμματισμό του εργαζόμενου. Γι' αυτό λέμε οι εργοδότες, επιλέξτε ή εκπεριτροπής ή συνεργασία. Όχι ξεκινάμε με συνεργασία, το παρατάμε, πάμε εκπεριτροπής και βάζουμε τους εργαζόμενους εκπεριτροπής μια μέρα την εβδομάδα. Και αυτό είναι παράνομο και αυτό είναι καταχρηστικό. Πρέπει να εξασφαλίζετε ένα ελάχιστο εισόδημα. Γιατί τι μαθαίνω, Σοφία, ότι ξεκινούν κάποιες επιχειρήσεις να βάλουν τους εργαζόμενους σε ένα σύστημα συνεργασία, γλυκαίνονται οι εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών οι άνθρωποι με μια απώλεια μισθού που όμως δεν ξεπερνάει πολύ την τσέπη τους, ένα περίπου 80% του μισθού τους θα το παίρνουν και μετά οι εργοδότες, αφού έχουν υποφεληθεί, τους έχουν να δουλεύουν και ανασφάλιστα κάποιες υπόλοιπες ώρες, θα τους βάλουν σε εκπεριτροπής με μία μέρα την εβδομάδα ή δύο μέρες. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως καταχρηστικό. Κάνω μια πλήρη ενημέρωση με βάση την εμπειρία που έχω αυτόν τον καιρό που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Δηλαδή από τότε που βγήκε η σχετική διάταξη πριν από 15 μέρες και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου και είμαι σχεδόν απόλυτος σε αυτό που λέω. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, γιατί και συχνή ερώτηση που μας κάνουν και μας καλούν εδώ οι τηλεθεατές μας, Γιάννη, έχει να κάνει και με την πληρωμή λοιπόν που θα γίνεται. Άρα ουσιαστικά ένας εργαζόμενος, το λέμε χοντρικά για να καταλάβει, χάνει το 20% του μισθού του καθαρού ποσού που λαμβάνει αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα το μισό θα το δίνει ο εργοδότης και μέχρι το 60% θα πληρώνει το κράτος. Ας πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Όποιος είναι πολύ κοντά στο βασικό μισθό, 650 ευρώ έπαιρνε, 650 ευρώ θα παίρνει με το μισό χρόνο εργασίας. Όποιος αρχίζει και φτάνει στα 700-800 ευρώ επειδή τόσο είναι ο μισθός του, να ξέρει ότι θα χάνει ένα περίπου 15% από το μισθό του και θα δουλεύει το μισό χρόνο εργασίας. Για να τα καταλάβει ο κόσμος με νούμερα. Όποιος φτάνει να έχει ένα μισθό 1.000-1.200 ευρώ το μήνα, αυτός ίσως έχει τη μεγαλύτερη απώλεια που θα φτάσει σε ένα 20% απώλεια στο μισθού του. Ακόμα και με τη βοήθεια του κράτους. Εντάξει, ακόμα και με τη βοήθεια του κράτους.
Εδώ θα είμαστε και σε άλλη εκπομπή για να μας εξηγήσεις και με παραδείγματα και να δούμε πώς θα τρέξει και αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη Καρούζο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Καλή εκπομπή να είστε καλά. Σοφία, αν μου επιτρέπεις να κάνουμε και μια παρέμβαση σε αυτό, να πούμε και τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν στο πρόγραμμα Συνεργασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με έναρξη τη Δευτέρα, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί εργοδότες δεν ήξεραν καν τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Άρα στην ουσία χάνονται πολλές εργάσιμες και άρα δεν μπορεί πραγματικά το σύστημα αυτό να ξεκινήσει από τις 15 Ιουνίου. Ήδη σήμερα έχουμε φτάσει 17 και πολλοί ακόμα διερωτώνται πώς θα πρέπει να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν γνωρίζουν τα τεχνικά θέματα, δεν έχουν ξεκαθαριστεί κάποια ζητήματα. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει άλλα δύο είναι τα προβλήματα. Υπάρχει πρώτον μια διαδικασία από την οποία πρέπει να περάσει η επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί και θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μείωση του τζίρου της κατά 20%. Αυτό για να αποτυπωθεί στο σύστημα του τάξης θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις για κάποιες επιχειρήσεις για το 19. Οι δηλώσεις ακόμα, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί 2 εκατομμύρια δηλώσεις σε ένα σύνολο 6 εκατομμύρια δηλώσεων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα λογιστήρια πραγματικά δεν αντέχουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν χρονικά σε όλο αυτό. Άρα, πάρα πολλοί θα μείνουν έξω για τεχνικά ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Επίσης, υπάρχει προϋπόθεση για αυτούς οι οποίοι έχουν κύκλο εργασιών ΦΠΑ να είναι καταχωρημένα και τα βιβλία, ενημερωμένα τα στοιχεία τους μέχρι και το Μάιο. Ακόμα δεν έχουμε πάρει για πολλές επιχειρήσεις τιμολόγια στα λογιστήριά μας για το μήνα Μάιο. Είναι αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό να συμβεί. Επίσης, εάν κάποιος κάνει την αίτηση και πει ότι βγάλει το προσωπικό του σήμερα, έστω με τα στοιχεία αυτά που έχει, και τελικά δεν εγκριθεί, τις ασφαλιστικές εισφορές και το μισθό για αυτή την περίοδο την επιβαρυνθεί ο εργοδότης. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και θα αντιμετωπίσουν και οι επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν μέρος του προσωπικού τους στο Συνεργασία. Πάμε τώρα, Νίκο Καλέγο, γιατί εκεί υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα. Αλλά το τι γίνεται στις μεγάλες καθυστερήσεις ως προς την απονομή των συντάξεων, εδώ καθημερινά μας καλούν οι τηλεθεατές μας και μας λένε περιμένουν 3 και 4 χρόνια. Η κυβέρνηση είχε δώσει την υπόσχεση ότι πλέον θα βγαίνουν πολύ γρηγορότεροι οι συντάξεις, ιδίως και να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται και με την παράλληλη ασφάλιση, όπου εκεί πέρα. Πραγματικά οι απαντήσεις που λαμβάνουν είναι δεν υπάρχει το λογισμικό, δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει, τι, αν θα γίνει επανεπολογισμός. Πάμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας πού βρισκόμαστε. Να ξεκινήσουμε από την παράλληλη ασφάλιση. Υπάρχουν περίπου 50.000 άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όπως ξέρετε, διάγουμε τον 5ο χρόνο ισχύς του νόμου του κ. Κατρούγκαλα από 13/5 του 2016 και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση είναι οι άνθρωποι κατηγορίας εκείνες, γιατροί, δικηγόροι που είχαν και το ασφαλιστικό ταμείο εκ του επαγγέλματος ή δούλευαν και στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Έχουν καταβάλει διπλάσιες εισφορές από κάθε άλλο ασφαλισμένο σε δύο ασφαλιστικά ταμεία και ζουν με μία προσωρινή σύνταξη συνήθως της τάξης των 400-500 ευρώ. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και όλα αυτά διότι ο νόμος του κ. Κατρούγαλου ορθά πρόβλεψε για πρώτη φορά ότι θα έπρεπε να έχουν κάποια αποζημίωση και από τον ασφαλιστικό φορέα, τον δεύτερο που κατέβαλαν εισφορές, αλλά δεν είχε προβλέψει πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Φτάσαμε στην 5η χρονιά, δεν υπάρχει πλατφόρμα, όπως σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις. Φτιάχτηκε η πλατφόρμα, βγήκε εγκύκλιος, αλλά αυτή είναι όμοιρη αυτής της κατάστασης. Δυστυχώς δεν προχωράει. Τα στοιχεία που χρειάζονται και από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς να δοθούν για να υπολογιστεί η σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν από ό,τι φαίνεται μεγάλη ευκολία. Δεν έχει επαφή το ένα λογισμικό με το άλλο λογισμικό, αυτό που λέμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια στους ασφαλιστικούς φορείς. Και αυτοί όλοι είναι σε αναμονή μαζί με κάποιες άλλες χιλιάδες κόσμο. Δεν ξέρω, εγκύκλειος έχει βγει, η πλατφόρμα έχει βγει. Αλλά οι άνθρωποι δεν βλέπουν να βγαίνει η σύνταξή τους. Και το ουσιαστικότερο. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις που είπατε, κυρία Μίδηλη, πράγματι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Είχε ξεκινήσει από το παρελθόν. Υπήρχαν στην αρχή της έναρξης της κυβέρνησης της νέας γύρω στις 125.000 κύριες συντάξεις και γύρω στις 80.000 επικουρικές και 30.000 εφάπαξ. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει 165.000 οι κύριες συντάξεις σε αναμονή, 95.000 οι επικουρικές, 40.000 περίπου τα εφάπαξ. Και από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε τη χρονιά με 200.000 αναμονή στις κύριες συντάξεις και 120.000 στις επικουρικές. Η πολυδιαφυσμένη ψηφιακή σύνταξη ότι θα ξεκινήσει να λειτουργήσει και θα έλυνε προβλήματα, δεν τη βλέπουμε. Αλλά ακόμα και αν έρθει, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε, γιατί μέσα στον Ιούνιο είχε υποσχεθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι
θα έδινε στη δημοσιότητα τον τρόπο υπολογισμού που με ένα κουμπί που θα πάταγε θα έπαιρνε στη σύνταξή σου αυθημερών και θα αφορούσε δύο μεγάλες κατηγορίες, κυρίως τους χειρίας που και αυτές στη διάρκεια κουτσουρεύτηκαν, αφορούσε λέει, τελικά της χειρίας που προέρχεται από χειρία συνταξιούχου και όχι εν ενεργεία ασφαλισμένου και τους αγρότες που είχαν μόνο ΟΓΑ. Και αυτό δεν το βλέπουμε, αν και καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των συνταξιούχων. Τελειώνει ο Ιούνιος και δεν φαίνεται να λειτουργεί. Αλλά και αυτό να λειτουργεί στην ψηφιακή σύνταξη είναι μία υπόσχεση του μέλλοντος. Δεν αφορά το παρόν και τα επόμενα 3-4 χρόνια. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τις συντάξεις που καθυστερούν. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δουν στα σοβαρά πλέον, γιατί όπως σας είπα, θα αυξάνονται οι συνταξιούχοι που θα είναι σε αναμονή. Αν δεν το αντιμετωπίσουν έγκαιρα το πρόβλημα, θα γίνει δυσεπίλητο. Άρα λοιπόν οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή, γιατί δεν έχουν να κερδίσουν κάτι, ούτε πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί λένε να επισκεφτούμε το ταμείο για να μήπως μπορέσουμε να κερδίσουμε ή να πετύχουμε κάτι. Δεν οφείλεται λοιπόν. Μεσολάβησε και η ιστορία με τον κορονοϊό, δεν μπορούν να πλησιάσουν στον ασφαλιστικό φορέα να πάρουν μια απάντηση. Αλλά το κυριότερο και να πλησιάσουν, δεν θα του λύσουν το πρόβλημά τους. Το πρόβλημα είναι να εκδοθεί η σύνταξή τους για να μπορούν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις τους. Μάρα, πάμε να δούμε τώρα για την αποζημίωση των επαγγελματιών. Τι γίνεται μέσα στο Μάιο, γιατί καθημερινά μας καλούν. Τι θα γίνει για κάποιους οι οποίοι και μέσα στο Μάιο, 18 Μαΐου, για παράδειγμα, έχουν παραμείνει κλειστοί, είτε με κρατική εντολή, είτε δεν θέλανε να ανοίξουν. Υπάρχει λοιπόν κάποια αποζημίωση για αυτούς? Να πούμε, Σοφία μου, ότι εκδόθηκε χτες το βράδυ η απόφαση για αυτούς. Υπήρχε η φήμη ότι πράγματι θα δοθούν χρήματα και σε αυτήν την κατηγορία. Μέχρι τις 25 Ιουνίου θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους στο My Business Support οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι δικαιούχοι. 534 ευρώ θα πάρουν όσοι παρέμειναν κλειστοί μέχρι και από την 18η Μαΐου και μετά και 300 ευρώ όσοι άνοιξαν στις 18 Μαΐου και πριν. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι όπως ήταν και στην πρώτη φάση. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι έχει πάρει παράταση και μέχρι τις 19 Ιουνίου η διαδικασία για όσους δεν υπέβαλαν την αρχική τους αίτηση, για όσους δεν ήταν στους αρχικούς δικαιούχους, για παράδειγμα τις συμπλειοκτησίες ή τις κοινωνίες, και για όσους δεν είχαν αναγραφεί κάτι. Δεν θα μπορούσαμε να μην διαβάσουμε ερώτηση που έχει να κάνει με τις επικουρικές συντάξεις. Κάποιοι διαμαρτύρονται, Νίκο Καλάκο, ότι δεν έχουν λάβει αυτή την αύξηση ή αυτό το ποσό το οποίο λάβανε πριν από λίγο καιρό κάποιοι που πήραν έστω λοιπόν μία μικρή αύξηση στην επικουρική τους. Ναι. Εδώ να εξηγήσουμε, ίσως να έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Πολλές απόψεις ακούει κάθε βράδυ, κάθε πρωί στα κανάλια. Το ότι δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Ναι, ότι δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός ή πήραν πολύ λίγοι, περιμένανε περισσότεροι. Να εξηγήσουμε καταρχάς ποιοι ήσαν οι δικαιούχοι αυτής, όχι της αύξησης, της επιστροφής της περικοπής που είχε γίνει στο παρελθόν. Όπως ξέρουμε, στις επικουρικές συντάξεις από το 2011 και μετά έγιναν 7 μειώσεις. Έγινε η μείωση του νόμου 39-86, έγινε η μείωση του νόμου 40-24, έγινε η μείωση του νόμου 40-51, 40-93, η οριζόντια μείωση του 5-25, έγινε η μείωση 6% που επιβλήθη νέα εισφορά υπέρ ΕΟΠΗ, ήταν αυτές οι προηγούμενες 6 μειώσεις και φτάνουμε τον Ιούνιο του 2016 και γίνεται η 7η μείωση στις επικουρικές, για αυτή μιλάμε τώρα, η οποία ήταν εφαρμογή του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, ήταν το άρθρο 96 που επέβαλε επανυπολογισμό όλων των επικουρικών συντάξεων, πρώτη προϋπόθεση, και η δεύτερη προϋπόθεση όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης μειχτά άνω των 1.300 ευρώ, έπεφτε το ψαλίδι από εκεί και πάνω. Αυτοί λοιπόν που υπέστησαν την τελευταία μείωση, την 7η, αυτή που προανέφερα του άρθρου 96, δηλαδή 1.300 ευρώ άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, αυτή η περικοπή κρίθηκε αντισυνταγματική τον Οκτώβριο του 2019 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά τα χρήματα επιστράφησαν και καμία άλλη περικοπή του παρελθόντος από τις προηγούμενες 6. Αυτή η περικοπή λοιπόν αφορούσε 236.200 ασφαλισμένους και αυτοί πήραν πίσω, μόνο αυτοί πήραν πίσω αυτή την περικοπή και βέβαια αφού έγιναν και οι νόμιμες κρατήσεις που είναι το 20% του φόρου, το 6% υπέρ ΕΟΠΗ και βέβαια κάποιοι από αυτούς αφού επανήλθε η περικοπή αυτή υπερεύει η επικουρική του σύνταξη στα 300 ευρώ και εκεί πέστησαν και αυτή μια τρίτη περικοπή που είναι υπέρ ΑΚΑΓΕ. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε, επιστροφή
περικοπής έπρεπε να δουν μόνον αυτοί που είχαν περικοπή τον Ιούνιο του 2016. Όλες οι άλλες περικοπές δεν επιστράφησαν. Άρα λοιπόν δίνουμε την απάντηση γιατί μας καλείτε, γιατί εγώ δεν πήρα κάποια αύξηση, γιατί δεν πήρα λοιπόν. Για να πάρει αύξηση έπρεπε να έχει περικοπή τον Ιούνιο του 2016. Να πάρει ένα εκαθαριστικό της επικουρικής του του Μαΐου του 2016 και ένα του Αυγούστου του 2016 και αν έχει μεταβολή αυτός έπρεπε να πάρει πίσω χρήματα. Όχι όλες οι άλλες περικοπές του παρελθόντος. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία. Σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε, κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Βεβαίως. Έκανα αίτηση για σύνταξη το 19 το Φλεβάρι. Μάλιστα. Μου βγάλανε μια προσωρινή και μου είχαν πει ότι η σύνταξη θα είναι περίπου 530 ευρώ, αλλά μου στείλανε 430. Αυτά πότε θα πάρω τα υπόλοιπα? Και με την αλλαγή που υπάρχει περίπτωση με την αλλαγή που κάνανε στο ασφαλιστικό να πάρω παραπάνω από τα 530. Πόσα χρόνια ασφάλισης έχετε? Κοιτάξτε, είχα γύρω στα 15-16 χρόνια. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να πάρετε από τον επαναυπολογισμό. Ο επαναυπολογισμός, κυρία Σύνταξη, αυτούς που έχουν από 30 χρόνια ασφάλιση και πάνω. Όχι σε αυτό. Μου έγραφε μέσα ότι δεν μπορούσα να πει τελευταία μου ασφάλιση ήταν το 6. Και είχα σταματήσει από το 6, ότι δεν μπορούσαν να επανοπολογίσουν και γι' αυτό μου δώσαν αυτό και μετά θα δούνε. Άρα έχετε μία προσωρινή. Ναι. Και παίρνετε προσωρινή 400 ευρώ. 430. Από το ΙΚΑ προφανώς. Ναι, ΙΚΑ. Ήμουνα στο... Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρετε πολύ περισσότερα από την προσωρινή. Γιατί μου έγραφε 535. Ας περιμένουμε. Ναι, μπορεί να είναι, εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών ασφάλισης από το 2002 και μετά. Ναι. Τι αποδοχές είχατε, τα χρόνια είναι γνωστά, όπως είπατε, η Εθνική Σύνταξη είναι γνωστή. Άρα περιμένετε τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για να βγάλεις μια ανταποδοτική σύνταξη που να υπερβεί τα 500 ευρώ μετά την αφαίρεση της Εθνικής Σύνταξης, πρέπει να είχατε πάρα πολλές υψηλές αποδοχές. Στο ΤΕΒΕ ήμουνα, δεν ξέρω τι αποδοχές πληρώνω. Άρα δεν είχατε, ή κατέβε. Όχι, ΤΕΒΕ είχα. Ναι. Και εκεί επιμένω ότι δεν νομίζω ότι θα υπερβεί τα 500 ευρώ η σύνταξη. Αλλά το 19 που είπατε, είναι λογικός ο χρόνος να μην έχει εκδοθεί ακόμα η οριστική κύρια σύνταξη και εφόσον είχατε σταματήσει το 16 και γίνεται αναζήτηση στοιχείων για την υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Είναι λογικό το διάστημα. Είναι πολύ ωραία. Πόσο μπορεί να είναι, εκπεράσεις κάνα 2 χρόνια? Ναι, περίπου. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντως είδατε, όλες οι ερωτήσεις είναι για τις μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι, για τις μεγάλες καθυστερήσεις που, όπως είπα και στην αρχή, θα χρειαστεί μια άλλη πολιτική που για να μπορέσει να μαζέψει το σύστημα με τους ρυθμούς που πάμε, με τους που συνεχίζουμε και φοβάμαι, όπως είπα, ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε 200.000. Κρατήστε αυτό που λέω, 200.000 κύριοι συντάξεις αναμονή. Χρειάζεται μια επιτάχυνση, χρειάζονται κάποιοι άλλοι μέθοδοι που να μπορέσει να μαζέψει το σύστημα και να βγάλει αυτές τις συντάξεις. Δεν πρόκειται και η ψηφιακή σύνταξη να εφαρμοστεί, δεν πρόκειται να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η ψηφιακή σύνταξη ίσως αποδώσει μετά από 4-5 χρόνια, όταν θα έχει γίνει απογραφή όλων των στοιχείων, θα έχουν περάσει στη μηχανογράφηση όλα τα στοιχεία και θα μπορεί πλέον να εκδίδεται τη σύνταξη. Να απαντήσουμε γιατί μας ρωτάνε και για την αν θα δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, Μάρα μου, και τι πρέπει να γνωρίζουν. Περιμένουμε να δοθεί η παράταση. Είναι αναγκαία η παράταση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ζητάμε εμείς σαν λογιστές είναι η 30 Σεπτέμβρη να είναι η καταληκτική ημερομηνία. Δεν νομίζω βέβαια να ευοδοθεί αυτό το αίτημα. Ίσως μέχρι τέλος Ιουλίου.
Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν προλαβαίνουμε. Μην ελπίζουμε και ας πάμε να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση και όχι τελευταία στιγμή, γιατί είναι και σε μία περίοδο οι λογιστές που τρέχουν για να προλάβουν. Βέβαια, να πούμε ότι αύριο οι λογιστές δεν θα λειτουργήσουν, θα απεργήσουμε. Μην τον ψάχνετε αύριο το λογιστή σας. Θα απεργήσουμε σαν κλάδος. Βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα τα υπουργεία δεν τηρούν μία στάση συνέπειας απέναντί μας. Υπάρχουν 570 εγκύκλοι οι οποίες έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο και τις οποίες καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Οι ασφυκτικές ημερομηνίες βλέπουμε ότι δεν αποδίδουν, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Πρέπει κάτι να γίνει οπωσδήποτε. Απεργούμε αύριο για να δούμε εάν θα μπορέσουμε τελικά να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι πρώτα απ' όλα και μετά σαν κλάδος, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και η υγειονομική κρίση μας βρήκε στα γραφεία μας να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Πού είναι εδώ, από κάτω είναι. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Γιάννης. Ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Την ερώτησή σας. Θέλω τον κύριο Καλάκο να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως σας ακούει. Ακούω, κύριε Γιάννη. Σας ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ βγήκα με 6-900 βαρέα ανθυγινά. Μ' ακούτε. Σας ακούω. Και μου βγάλανε 83 το επικουρικό. Ναι. Πότε φύγατε? Μάρτιο του 2015. Μάλιστα. Το επικουρικό έχει υπολογιστεί με τον νέο τρόπο του υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης στον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Ναι, τι γίνεται τώρα? Οι αιτήσεις μετά την 1η-1η του 2015 στην ναι. επικουρική σύνταξη υπολογίζονται με τον νέο τρόπο που, να σας τον εξηγήσω, δεν ξέρω αν πρέπει, αφορά ένας υπολογισμός γίνεται του εργασιακού βίου άλλος μέχρι 31 Δεκάτου του 2014 και από το 1η-1η 2015, τρεις μήνες έχετε άλλωστε εσείς, είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Άρα κατά 80% έχει πάει με τον παλιό τον τρόπο. Μάλιστα. Δυστυχώς, οι επικουρικές συντάξεις που θα βγαίνουν με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκολου από εδώ και στο εξής, όσο θα επιμηκύνεται και το ειδικά το δεύτερο κομμάτι του εργασιακού βίου μετά την 1η-1η 2015, θα έχουν χαρακτήρα φιλοδορήματος και όχι επικουρική σύνταξη. Μάλιστα. Και κάτι άρα άλλο. Και εσείς είστε μέσα στο φιλοδόρημα. Μάλιστα, μάλιστα. Και κάτι άλλο. Η σύνταξη μου, μεικτή, βγήκε 1987. Ναι. Είμαι ασφαλισμένος από το 71. Μόνο ΙΚΑ. Ναι. Και μου βγάλε 1987 και μετά τα πήγα να πάρω τη σύνταξη μου, την είχε 1075. Ναι, υπέστησα όλες οι μνημονιακές περικοπές που υφίστανται. Ναι, δεν το έχει ξέρω, το βλέπω στα χαρτιά. Αυτό υπάρχει. Μπράβο. Εκδοχή εγώ να πάρω κάποια αύξηση. Καταρχάς έγινε πανεπολογισμός αυτής της σύνταξης. Μάλιστα. Στον επανεπολογισμό έχετε προσωπική διαφορά. Δεν ξέρω αν τη διαβάσω τι είναι η προσωπική διαφορά. Κατεβάστε τον επανεπολογισμό της σύνταξής σας με τη βοήθεια του λογιστή ή κάποιου άλλου πάλι ο λογιστής θα την πληρώσει, αλλά τέλος πάντων. Όλα εμείς τα κάνουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν θα το αν κατεβάσετε τον επανεπολογισμό, θα δείτε και τον διαβάσετε αν σε κάποιο σημείο λέει προσωπική διαφορά τις δύο λέξεις και δίπλα έναν αριθμό. Μάλιστα. Αν έχετε προσωπική διαφορά. Μην περιμένετε αυξήσεις, γιατί από τότε που θα ξεκινήσουν από το 24-23, από το 23, θα συμψηφίζετε με την προσωπική διαφορά. Τώρα αν δεν έχετε μετά από τα 30 χρόνια ότι εμείς παίρνουμε παραπάνω, θα πάρουμε. Όσοι έχετε πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ναι. Αυτή τη στιγμή το 15 είχα 40 χρόνια όταν κατάθεσα. Ναι. Λοιπόν, από το 71 βιβλιάριο, 39 χρόνια με λίγα λόγια. Ωραία. Γι' αυτό σας λέω, η προσωπική διαφορά θα καθορίσει αν πάρετε αύξηση στο νέο επανεπολογισμό με τους νέους συντελεστές απόδοσης για χρόνο ασφάλισης άνω των 30 ετών. Μάλιστα, μάλιστα. Αν έχετε προσωπική διαφορά θα συμψηφιστεί. Αν είναι πολύ μικρή, ίσως πιθανόν να βγει κάτι διαφορά. Δεν είναι, δεν θα πάρετε. Αλλά κι αν είναι θετική διαφορά, δηλαδή και πρέπει να πάρετε, ξέρω, 40 ευρώ το μήνα, αυτό θα το πάρετε σε διάρκεια 5 ετών. 8 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, μάλιστα. Το χρόνο. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, που μας καλέσατε. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα. Μ' ακούτε? Βεβαίως, κύριε Κώστα. Μ' ακούτε? Βέβαια.
Εγώ ρωτάω για την επικουρική. Επικουρική. Δεν μου βάλα την αύξηση. Μπορείτε να μου πείτε. Περμένατε, δεν σας ακούω καθαρά. Περμένατε αύξηση. Την επικουρική εμένα τον προηγούμενο μήνα μου κρατήσαν από το μισθό 17 ευρώ. Ναι. Αλλά αύξηση την επικουρική δεν μου βάλανε. Μάλιστα. Ναι. Όλοι περάσαμε, ναι, επειδή κάποιοι πέρασαν... Είχα 400 ευρώ επικουρική και μετά μου το κατεβάσαν στα 169 με το νόμο του Κατρούκαλου. Και τώρα ήταν να μου βάλουν αύξηση και δεν μου βάλαν αύξηση. Αν τον Ιούνιο του 16, επιμένω, πρέπει να το δείτε αυτό. Ναι, αν τον Ιούνιο του 2016 σας έγινε περικοπή της επικουρικής σύνταξης, μόνο τον Ιούνιο, όχι σε προγενέστερα χρονικά διαστήματα, που προηγήθηκαν άλλες μειώσεις στην επικουρική, μόνο αν τον Ιούνιο του 2016 σας έγινε περικοπή, τότε δικαιούστε επιστροφή, να αυξηθεί δηλαδή η επικουρική σας σύνταξη 2 Ιουνίου. Έπρεπε να πάρετε διαφορά, αν το συνδυάσουμε και με αυτό που είπατε, τα 17 ευρώ, περικοπή της κύριας σύνταξης που δεν οφείλεται πουθενά αλλού, αλλά σε περικοπή λόγω αύξησης του φόρου. Αυτό ρωτάω και εγώ, γιατί δεν μου βάλανε όμως. Θα πρέπει να το αναζητήσετε στον ασφαλιστικό φορέα και ξαναεπαναλαμβάνω, αν είχατε περικοπή τον Ιούνιο του 2016. Άρα λοιπόν πρέπει να κρατήσετε αυτή την ημερομηνία. Αν κάποιος τον Ιούνιο του 2016 δεν είχε κάποια περικοπή μείωση στην επικουρική του, δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη αυτή τη αύξηση στην επικουρική. Είχα βγει με αναπηρική. Ναι. Λόγω έχα καναπέμβαση καρδιάς. Δεν έχει σημασία αυτό. Αν έγινε περικοπή τον Ιούνιο του 2016, έχει σημασία. Έγινε, σας λέω, έχει γίνει από 403. Άρα, λοιπόν, το κατεβάζει. Ωραία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο επικουρικό σας ταμείο. Από το ΕΤΕΑΜ έχετε πάρει. Ναι. Θα πρέπει να απευθυνθείτε και να ρωτήσετε γιατί δεν έγινε αποκατάσταση της περικοπής του Ιουνίου του 2016. Εγώ ρώτησα στο ΕΤΕΑΜ εδώ στο Μενίδη και μου είπαν λόγω του κατεβάσαν το ποσοστό αναπηρίας. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο. Επιμένω, αν είχατε περικοπή τότε δικαιούστε επιστροφή. Και πού πρέπει να κάνω αίτηση πάλι. Στο ταμείο το επικουρικό στο ΕΤΕΑΜ, εκεί που εκδόθηκε η σύνταξη και η επικουρική θα απευθυνθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών σχετικά. Γεννηθήσα λοιπόν το 63, εργαζόμενη από το 89, με ανήλικο το 10 στο ΙΚΑ. Πότε θα πάρει σύνταξη? Λογικά το... Δικαιούται. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εφόσον είναι το 63 και είχε και ανήλικο και συνεχίζει να εργάζεται βέβαια, έτσι. Ακριβώς. Και είναι από τότε που λέει... Μειωμένη μπορεί και τώρα αν θέλει να ναι, πάρει. Ναι, ακριβώς. Και στα 61 πλήρη. Τώρα, ναι. Γεννήθηκα το 65, έχω δύο παιδιά, 31 και 33. Διορίστηκα ως νηπιαγωγός το Σεπτέμβριο του 98. Έχω προϋπηρεσία 5 χρόνια το Δεκέμβριο του 98. Από το 91 έως το 98 δούλευα ως αναπληρώτρια. Άρα λοιπόν έχει, πότε θα βγει στη σύνταξη. Να δούμε τα συνολικά της χρόνια πρώτα. Μάλιστα, 22 χρόνια και 5-27 από ό,τι μας λέει, γιατί 5 είχε. Με 27 χρόνια δεν μπορεί να βγει. Όχι. Δεν, όχι βέβαια. Όχι. Όχι, και δεν έπιασε, γιατί μας λέει διορίστηκε λοιπόν, άρα στα 64 λογικά. 50, καλησπέρα, γεννήθηκα το 65 και έχει δύο παιδιά. Άρα λοιπόν στα 64 πλήρη, νομίζω, και 58 μειωμένη. Ναι, αλλά πρέπει να τα δούμε με ακρίβεια για να μην παραπλανηθεί. Γιατί να δούμε, γιατί τα 35 ακριβώς. Δεν τα είχατε πιάσει, λοιπόν. Δεν μπορώ να δώσω ασφαλή απάντηση. Να δούμε και τους πίνακες, αλλά ναι. Πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιάννη. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Με τον κύριο Καράκο θέλω να μιλήσω. Βεβαίως. Σας ακούω, κύριε Γιάννη. Είμαι εξαρτητικός συνταξιούχος. Μέχρι σήμερα η σύνταξή μου δεν έχει αναρτηθεί όπως έγινε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ θέλω, σαν δικαιολογία βρίσκω μόνος μου, μήπως επειδή που αποστατεύτηκα μετά, εργάστηκα και στην ιδιωτικό τομέα και πήρα μια μικρή σύνταξη αυτοδικά. Έχετε να μου πείτε, ανάρτηση της τάξης βάσει του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει γίνει. Ούτε στη μια περίπτωση, ούτε στην άλλη. Ούτε στη μια περίπτωση, ούτε στην άλλη. Μάλιστα.
Όταν παρεμβαίνω εκεί στο σύστημα, λέει προσπαθήστε προσεχώς. Ναι, αυτό το κάνουμε, πέστε 5 χρόνια. Προσπαθούμε προσεχώς. Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, εκτιμάται γύρω στις 150.000, που δεν έχει γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων, δηλαδή δεν έχει αναρτηθεί ο επανυπολογισμός. Απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω για να μην ειλικρινήσω τους λόγους γιατί δεν έχει γίνει. Αυτό αφορά την πολιτεία, τον ασφαλιστικό φορέα. Και εγώ την ίδια απάντηση παίρνω για εσάς προσεχώς. Δεν μπορώ να σας δώσω. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να σας πω, που το θεωρώ σαν σχετικό. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Είναι ότι όλο το 2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η μηνιαία ανάρτηση των συντάξεων που γινόταν. Καθόλου. Το ξέρω, υπάρχουν χιλιάδες κόσμους που δεν παίρνουν συνταξιούχη την ανάρτηση. Η πολιτεία πάει από μήνα σε μήνα ότι θα αποκατασταθεί αυτή πραγματικά το απαράδεκτο για έναν συνταξιούχο να μην έχει την εκαθάρισή του. Από μήνα σε μήνα μας πάει το Υπουργείο Εργασίας ότι θα γίνει ανάρτηση των εκαθαρίσεων των μηνιαίων. Δυστυχώς, και τώρα είναι 20 μήνες. Το καταλαβαίνω, έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά δυστυχώς μετά τους μνημονιακούς νόμους έχουμε χάσει λίγο το ρυθμό μας στο Υπουργείο Εργασίας. Το λίγο το λέτε με μεγάλη ποιότητα. Ναι, για να μην πω κάτι πιο σοβαρό. Επιτρέπετε στην τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλείτε. Να είστε πάντα καλά, κύριε Γιάννη. Είδαμε και τα αντανακλαστικά του Υπουργείου και αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό και πώς λειτουργούμε κι εμείς στον ιδιωτικό τομέα. Γίνεται πραγματικά ένα χάος. Ο κύριος Αυγουστίνος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Αυγουστίνος? Δεν μας ακούει. Αναδρομικά να πούμε. Λοιπόν, αφού δεν μας ακούει ο κύριος Αυγουστίνος, πάμε στον Νίκο τον Καλάκο να απαντήσουμε, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις των τηλεθεατών. Τι γίνεται με τα αναδρομικά, ποιοι θα τα πάρουν? Πάρα πολλοί βγαίνουν και μας ρωτάνε. Κάποτε λέγαμε να κάνετε αγωγές. Μην κάνετε αγωγές. Ποιοι θα λοιπόν, αν δοθούν, όποια αναδρομικά δοθούν, ποιοι θα τα διεκδικήσουν και ποιοι θα τα πάρουν, Νίκο? Ναι, να πούμε τελικά πόσα αναδρομικά και από πού περιμένουν οι συνταξιούχοι. Περιμένουμε τριών ειδών αναδρομικά. Περιμένουμε πρώτον από την επικουρική σύνταξη αναδρομικά, από τους συνταξιούχους δηλαδή που παίρνουν επικουρική, είναι αυτοί που πήραν τη 236.200 άτομα που πήραν αυτή την αύξηση από 5 μέχρι 190 ευρώ περίπου, μεσοσταθμικά 75 ευρώ καθαρά, που πήραν την αύξηση αυτή στις 2 Ιουνίου, όλοι αυτοί θα λάβουν, σύμφωνα με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, στις αρχές του Οκτωβρίου, τους 8 μήνες αναδρομικά, από 1 Οκτώβρη του 19 μέχρι και το Μάιο του 2020. 8 μήνες, ό,τι μηνιαία αύξηση πήραν τώρα, θα την πολλαπλασιάσουν επί 8 και πρέπει Οκτώβριο στην καταβολή των επικουρικών να πάρουν αυτά τα αναδρομικά οι 236.000, όχι οι υπόλοιποι, μην ξαναπερμένουν οι υπόλοιποι. Δεύτερη κατηγορία αναδρομικών είναι αυτοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, που θα επανυπολογιστούν οι συντάξεις, δεν έχουν επανυπολογιστεί με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, στην κύρια σύνταξη, και όσοι βγάλουν θετική διαφορά, είτε είναι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου είτε μετά, περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μετά τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά τις 13/5/16, όλοι αυτοί θα πάρουν τη μηνιαία αύξηση τον Οκτώβριο, όπως έχει πει πάλι εννοώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, και τα αναδρομικά από 1 Οκτώβρη του 19 μέχρι και τον Οκτώβριο του 20. Και πάμε στην τρίτη. Αυτά είναι σίγουρα, είναι δικασμένα, είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, θα καταβληθούν, έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό για να δοθούν. Πάμε τώρα στην τρίτη μεγάλη κατηγορία των αναδρομικών, που όλοι περιμένουν και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων. Αφορά την πιλωτική δίκη της 10 Ιανουαρίου του 2020, που την προκάλεσε ο ΙΕΦΚΑ. Πρέπει να βάλουμε και το «Η» Σοφία μπροστά, όπως ξέρεις πλέον. Κάθε χρόνο προσθέτουμε και κάτι. Λοιπόν, που την προκάλεσε, είναι πιλωτική δίκη και φορά αναδρομικά προηγούμενων ετών. Εδώ οι πληροφορίες λένε, και έχει καταστεί πλέον βεβαιότητα,
ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα δώσει στη δημοσιότητα την απόφαση το επόμενο 15ήμερο μέχρι 3 Ιουλίου και αφορά ένα 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάιο του 2016. Άρα αναδρομικά πάμε για 11 μήνες πλέον, όχι για 40 και για λιγότερους όπως πολλοί υπολόγιζαν. Και το κόστος αυτών των αναδρομικών είναι γύρω στα 4 δις μειχτά, 2.800 περίπου καθαρά αν αφαιρέσουμε το φόρο και το 6% υπέρ ΕΟΠΗ. Τώρα ποιοι δικαιούται? Δικαιούται οι συνταξιούχοι που ήσαν συνταξιούχοι από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι 13/5 του 2016. Δηλαδή ήσαν σε σύνταξη αυτός ο κόσμος. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η απόφαση πιθανόν να λέει να δικαιωθούν οι 250.000 παιδί περίπου που είχαν προσφύγει και μόνο. Αυτό θα είναι μεγάλη αδικία και θα είναι και ηθικό εκ μέρους όποιας κυβέρνησης το χειριστεί. Και βέβαια αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κυβέρνηση που θα το χειριστεί. Δεν θα είναι ηθικό, διότι η ίδια και η κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση και η προηγούμενη κυβέρνηση προέτρεπε τον κόσμο να μην τρέχει στα ασφαλιστικά ταμεία και στα δικαστήρια και κάνει αγωγές και ταλαιπωρούνται όλοι στη δημόσια διοίκηση. Και γι' αυτό άλλωστε πήγε στην πιλωτική δίκη. Η έννοια της πιλωτικής δίκης σημαίνει ότι έχει καθολική εφαρμογή για όλο το πλήθος που αφορά. Άρα η πολιτεία πρέπει να φροντίσει, αν λέμε η δικαστική απόφαση, επειδή είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα η απόφαση που θα εκδώσει το ΣΤΕ, λέει μόνο για τις 250.000, θα πρέπει να επεκταθεί και στα 2,5 εκατομμύρια τον κόσμο και βέβαια τα 2.800 δεν υπάρχουν να δοθούν αυτή τη στιγμή στην κοινωνική ασφάλιση. Να είμαστε ξεκάθαροι όσοι γνωρίζουμε τα μεγέθη και τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ταμεία, ας δοθεί σε ένα βάθος πενταετίας με μηνιαίες δόσεις, ώστε να είναι δίκαιο προς όλους τους συνταξιούχους. Και αυτό πιστεύω ότι θα κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στις κυρίες και στον κύριο Καλάκο, αν με ακούει. Βεβαίως. Σας ακούω. Λοιπόν, πρόκειται για τη σύζυγο, η οποία είναι στρατιωτική συνταξιούχος και η οποία έπεσε απάνω στον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό σημαίνει ότι έφυγε μετά τις 12/5, μπήκανε όλα τα ονόματα των αξιωματικών μέσα στο ίδιο ΦΕΚ και ετεροχρονισμένα, από ό,τι θα το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ήταν μια εγκύκλιος η οποία ελάμβανε την αίτηση αποστρατείας και όχι το ΦΕΚ αποστρατείας ως καταληπτική ημερομηνία. Με αποτέλεσμα να σπάσουμε στη μέση, ενώ είχαν φύγει μέσα στο 16 να τους δώσουν σύνταξη σαν να θεωρούνται συνταξιούχοι του 17. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είναι σωστό και κινηθήκαμε δικαστικά. Η πρώτη αγωγή έφυγε και πήγε στο τρίτο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι. Οποίοι εκεί πέρα οι κύριοι είπαν ότι ξέρετε, αν το ήξερε η κυρία, σίγουρα δεν θα φεύγει, αλλά επειδή δεν είναι στην αρμοδιότητά τους, το παραπέμψανε στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στην Ολομέλεια, έρχεται και το δικαστήριο, ακόμα απόφαση δεν έχει βγει και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία σας. Πρέπει να ενοχλήσω, πρέπει να ξανακάνω κάποια αίτηση? Όχι, δεν είναι. Όχι, πρέπει να ενοχλήσετε, γιατί δεν θα σας λάβουν και υπόψη τους, για να είμαι σαφής. Ξέρετε, γιατί επικαλούμε τώρα την εμπειρία σας στο εξής, στο ότι η αγωγή έγινε με αυτό που λέμε με κοιτάπια. Δηλαδή, υπάρχουν οι συνταξιδοτικές πράξεις των συναδέλφων της που έχουμε τα ίδια χρόνια υπηρεσίες, με τις ίδιες εισφορές, με τα ίδια παιδιά που είναι περίπου στην ίδια ηλικία και το οποίο βλέπεις ότι ξεχωρίζουν και υπάρχει διαφορά. Κοιτάξτε, αυτές οι αδικίες στην κοινωνική ασφάλιση και πιθανόν και σε άλλους τομείς είναι καθημερινότητα τα τελευταία 10 χρόνια. Ο νόμος και μόνο του κ. Κατρούγκαλου, όσοι φύγαν πριν και όσοι φύγανε μετά, είναι μια αδικία από μόνη της, όταν με ένα μήνα και με δύο μήνες διαφορά υπάρχουν αποκλήσεις στις κύριες συντάξεις της τάξης του 20 και του 30%. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, άρα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Όσον αφορά αυτό της ουσίας που με ρωτήσατε, αν πρέπει να ενοχλήσετε, από τη στιγμή που έχει συζητηθεί στην Ολομέλεια, είναι σε αναμονή η έκδοση της απόφασης. Να εύχεστε, η απόφαση θα βγει κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα θα είναι παρακάτω να εκτελεστεί η απόφαση, εφόσον είναι θετική για τη σύζυγό σας. Γιατί αυτή τη στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο υπάρχουν αποφάσεις της Ολομελίας του Ελεκτικού Συνεδρίου 3 και 4 χρόνια και δεν εκτελούνται.
πιστεύω ότι αν είναι θετική μπορώ να περιμένω. Α, ωραία, αν έχετε κι άλλη υπομονή για 2-3 χρόνια. Γιατί είναι και η εκτέλεση αλλά μετά την απόφαση. Μπράβο, είναι και η εκτέλεση. Είναι αλλά και η εκτέλεση. Η εκτέλεση πιστεύω, εφόσον συζητήθηκε στην Ολομέλεια, θα σε βγει γρήγορα. Σχετικά γρήγορα με αυτό που σας περιμένει στο μέλλον. Γι' αυτό σας το λέω. Το σκεπτικό που κάναμε την προσφυγή στα δικαστήρια ήταν το εξής. Στο ότι είναι συνταξιδοτικές πράξεις με ίδια χρόνια υπηρεσίας, με τα ίδια συνταξιμούς μισθούς. Και τώρα είναι διαφορά. Ποιος έχει πιο ισχύ, οι εγκύκλες που βγάζει ο Υπουργός ή η υπογραφή που βάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΦΕΚ? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω και τα γνωρίζετε, πιστεύω, ότι η αποφάση του Λεκτικού Συνεδρίου για την εισφορά αλληλεγγύης που έχει κρυθεί αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του Λεκτικού Συνεδρίου και δεν έχει εφαρμοστεί από το 2017. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντώνη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Πάμε στη Μάρα τη Μεθενίτη να δούμε γιατί μέχρι τις 6 Ιουλίου λοιπόν έχουν περιθώριο να κάνουν τις αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα, γιατί μας ρωτάνε, Μάρα μου. Σωστά, Σοφία μου, με τους κωδικούς τάξης να θα μπουν οι δικαιούχοι στο στεγαστικό.minedu.gov.gr. Να πούμε ότι την αίτηση θα την κάνουν οι υπόχρεοι και είναι οι γονείς των τέκνων, των ανήλικων, οι οποίοι δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, των ενήλικων, συγγνώμη, γιατί μιλάμε για φοιτητές. Σε περίπτωση που οι ενήλικοι είναι ορφανοί ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών, τότε θα πρέπει για να μπουν με τους κωδικούς τους προσωπικούς του τάξης με τους δικούς τους για να κάνουν την αίτηση στην αντίστοιχη εφαρμογή. Να πούμε εδώ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι και το εκαθαριστικό της χρήσης του 2019. Γεγονός που καθιστά πάλι δύσκολη τη δική μας τη δουλειά, γιατί πάλι εμείς θα πρέπει να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις σε ασφικτικά deadlines, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Πάντως, το λογιστή τον θέλουμε. Βλέπεις τι γίνεται, Νίκο Καλάκο. Αύριο μην τον ψάχνετε το λογιστή σας, δεν θα τον βρείτε. Όχι, κανένας. Είναι μια κοινωνική ομάδα σαν παλέμαχος. Πραγματικά και μια τώρα. Μια κοινωνική ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής από την πολιτεία. Αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητες. Ό,τι θέλει πλέον το κράτος, το περνάει στο λογιστή. Είτε Υπουργείο Εργασίας είναι, είτε Υπουργείο Οικονομικών. Όλα περνάνε στο λογιστή. Χωρίς το κράτος να δείξει την ανάλογη προσοχή σε αυτόν τον κλάδο. Αυτή την περίοδο, αν οι γιατροί κράτησαν την υγειονομική κατάσταση σε ένα πολύ καλό επίπεδο, οι λογιστές κράτησαν την οικονομική κατάσταση. Και βλέπουμε ότι το κράτος δεν είναι ποτέ αρρωγός μας σε όλο αυτό. Βλέπουμε ότι είναι ενάντια και μας πολεμά και συνεχώς μας φορτώνει με υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε πλέον να φέρουμε σε πέραση. Είναι πραγματικά αδύνατη κατάσταση πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3:30. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.